Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Το ξέρουμε όλοι, ότι γιατί είμαστε σε ένα χώρο στον οποίο όλοι ανήκουμε, στον χώρο της παιδείας, ότι το πρόβλημα της παιδείας σήμερα στη χώρα είναι ένα πολιτικό ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό, διότι δεν μπορούμε πλέον να αγνοήσουμε ότι σε αυτό το χώρο διαμορφώνονται οι αντιλήψεις, δεν κουράζουμε να το λέω, οι ιδέες, και καθορίζονται οι συμπεριφορές, οι οποίες με τη σειρά τους στη συνέχεια υπαγορεύουν την κατάσταση στην οποία η Ελλάδα βρίσκεται ή θα βρίσκεται στο μέλλον. Εάν δεν αλλάξουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή τον τρόπο της σκέψης μέσω της παιδείας, εάν δεν αλλάξουμε τις συμπεριφορές, αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στο οικονομικό επίπεδο θα συνεχίσουν να συμβαίνουν και στο μέλλον, ακόμα και αν μπορούσαμε με ένα μαγικό ραβδί να διορθώσουμε την κατάσταση προς στιγμή και να την επαναφέρουμε στον ίσιο δρόμο. Νομίζω ότι μέσα στο όλο σύστημα της παιδείας το πρόβλημα των πρότυπων πειραματικών σχολείων έχει ιδιαίτερη σημασία και μάλιστα θα έλεγα σημασία διπλή. Μία σημασία ουσιαστική αλλά και μία σημασία συμβολική. Η ουσιαστική σημασία είναι φυσικά ότι στα πρότυπα σχολεία, στα πρότυπα πειραματικά σχολεία, έχουμε τη δυνατότητα πραγματικά να έχουμε μια παιδεία υψηλού επίπεδου, μια παιδεία έτσι όπως την επιθυμούμε, και έχουμε μονάδες οι οποίες βρίσκονται σε μια κατάσταση βεβαίως εξαιρετικά, αν θέλετε, προχωρημένη σε σχέση με την υπόλοιπη παιδεία μας. Μονάδες οι οποίες έχουν μια αυτονομία διδασκαλίας και οι οποίες έχουν συγκεντρώσει ένα ανθρώπινο δυναμικό καθηγητών και μαθητών, το οποίο τις επιτρέπει να τραβάνε συνέχεια μπροστά. Αλλά έχουμε και μία συμβολική σημασία, η οποία συμβολική σημασία είναι ότι επικεντρώθηκε η συζήτηση για την παιδεία που ξεκίνησε ήδη από τον Γενάρη του 2015, όταν έγινε και η πολιτική αλλαγή στη χώρα μας, γύρω από το ζήτημα των πειραματικών σχολείων και των πρωτύπων σχολείων, των πρωτύπων πειραματικών σχολείων, διότι θεωρήθηκε ότι αυτά συμβολίζουν τη λεγόμενη αριστεία. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η συζήτηση περί αριστείας είναι μία συζήτηση καθαρά ιδεολειπτική, διότι οι γονείς και οι μαθητές επιθυμούν κυρίως ένα σύστημα στο οποίο να μπορούν να αναδειχθούν οι δεξιότητες των παιδιών, να μπορούν τα παιδιά να προχωρήσουν μπροστά, να μπορούν να έχουν ένα πρότυπο αριστείας, και η προσπάθεια όλων μας θα πρέπει, κατά τη δική μου την άποψη, να είναι να ενισχύουμε τα παιδιά, όλα τα παιδιά, για να έχουν ευκαιρίες ίσης αναχώρησης για τον αγώνα τους μέσα στην παιδεία. Η ισότητα στην εκκίνηση συνεπάγεται φυσικά, εξαιτίας και της ανάγκης να κρατηθεί η κοινωνική συνοχή, ενίσχυση των ασθενέστερων. Ενίσχυση αυτών που είναι οικονομικά ασθενέστεροι, αυτών που είναι κοινωνικά ασθενέστεροι, αυτών που είναι ασθενέστεροι από άποψη ικανοτήτων νοητικών. Επομένως, πρέπει να έχουμε μια μεγάλη προσπάθεια να φέρουμε όλο τον κόσμο όσο μπορούμε πιο κοντά σε μια κατάσταση ισότητα στην άφηξη, και μετά ο καθένας θα ακολουθήσει τη διαδρομή του με το πρότυπο το οποίο το έχουμε, πρότυπο από την εποχή του Ομήρου, το ΕΝ Αριστεύει. Όλος αυτός ο πόλεμος που έγινε για τα πρότυπα πειραματικά σχολεία συμβολίζει ακριβώς την αντίληψη η οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Είναι η αντίληψη η οποία δεν ενδιαφέρεται να υπάρχει ισότητα στην εκκίνηση, επιβάλλει να υπάρχει ισότητα στην άφηξη. Κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό. Δια της βίας και κατά τρόπο εντελώς τεχνητό επιβάλλεται μία ισότητα στην άφηξη, ενώ φυσικά αυτό συνεπάγεται την αδυναμία των καλύτερων να αναδειχθούν και την αδυναμία της πολιτείας να επωφεληθεί από τους καλύτερους. Για μας τα πρότυπα, για μένα προσωπικά, τα πρότυπα πειραματικά σχολεία πρέπει να έχουν τρία χαρακτηριστικά, για τα οποία νομίζω ότι αξίζει να γίνει και φαντάζομαι ότι θα γίνει και σήμερα συζήτηση. Το πρώτο φυσικά είναι ότι πρέπει να υπάρχει επιλογή των διδασκόντων. Δηλαδή πρέπει οι διδάσκοντες στα πρότυπα πειραματικά σχολεία να είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά έχουν επιλεγεί, διότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο που αναμένουμε από εκείνους σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα επιλογής των μαθητών. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να κάνουμε τεστ IQ για να παίρνουν τα παιδιά που έχουν υψηλό IQ ή να παίρνουν μόνο τα παιδιά τα οποία είναι άριστα, αλλά πρέπει να έχουμε μία επιλογή των μαθητών για να ξέρουμε αν το μαθητικό κοινό το οποίο θα έχουμε στα σχολεία θα είναι σε θέση να παρακολουθήσει την πορεία που αναμένουμε να έχει σε ένα τέτοιο πρότυπο πειραματικό σχολείο και αν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τέτοιου σχολείου. Και θα πρέπει φυσικά η αξιολόγηση των μαθητών να γίνεται και στην πορεία της διαδρομής του στο σχολείο,
προάγονται πάντοτε εκείνοι οι οποίοι πραγματικά ανταποκρίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην πρόοδο που αναμένουμε από αυτούς. Και το τρίτο στοιχείο είναι η συνεχής αξιολόγηση του συνόλου καθηγητών, μαθητών και σχολικής μονάδας, ώστε αυτή η αξιολόγηση να επιτρέπει να αναδεικνύονται συνεχώς τα προβλήματα όσα υπάρχουν και στη συνέχεια να λαμβάνονται τα μέτρα εκείνα τα οποία θα επιτρέψουν τη βελτίωση. Στη χώρα δεν υπάρχει μόνο το πρόβλημα των προτύπων πειραματικών σχολείων. Υπάρχει και το πρόβλημα γενικότερα της παιδείας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί, όπως το ξέρετε, τους γονείς από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Όταν τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο στις 8.30, στις 8 και 4, ενώ οι γονείς εργάζονται στις 7.30 και στις 12 και 4, 12.30 να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ οι γονείς συνεχίζουν να εργάζονται. Όταν υπάρχουν μέρες και μέρες και μέρες που χάνονται επειδή ορισμένοι κάνουν γενικές συνελεύσεις ή ορισμένοι κάνουν απεργία ή οφούν τα παιδιά να μην είναι στο σχολείο, όταν στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου τα παιδιά, το ξέρουμε, δεν φοιτούν παρά κατά διαστήματα, όταν αναγκάζονται οι γονείς να καταβάλουν υπέροχα ποσά σε φορείς έξω από τη δημόσια εκπαίδευση, διότι δεν μπορεί η δημόσια εκπαίδευση να ανταποκριθεί στο ρόλο της, όταν υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ των σχολείων, διότι αν πάρετε ένα σχολείο πρότυπο πειραματικό από αυτά τα οποία γνωρίζετε εσείς και πάρετε και ένα σχολείο μακρινό μιας περιοχής η οποία είναι υποβαθμισμένη, η διαφορά είναι τεράστια. Αν αντίθετα πάρετε σε μια χώρα σαν τη Φιλανδία, θα δείτε ότι η διαφορά ανάμεσα σε δύο τέτοιου είδους σχολεία είναι πάρα πολύ μικρή. Νομίζω λοιπόν ότι τα πρότυπα πειραματικά πρέπει να τα ενισχύσουμε, να τα αναπτύξουμε τουλάχιστον ένα ανανομό και να τα θέσουμε ως το στόχο στον οποίο πρέπει να μπορέσει να φτάσει όλο το σύστημα των σχολικών μονάδων μας. Είμαι βέβαιος ότι θα έχετε μια πολύ παραγωγική συζήτηση σήμερα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να δω τα απορίσματα και τις σκέψεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.